Στη συνάδελφο τη Ραφαέλα της Τηλιανού. Είναι στη Λευκοσία να μας δώσει εικόνα, όπως είχαμε νωρίτερα και από τη Λεμεσό. Ορίστε, Ραφαέλα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Μια πραγματικά εικόνα που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ αυτή τη στιγμή που είμαι στην Λίδρα, στην αρχή της Λίδρας. Υπάρχουν πέραν των 30 αστυνομικών που ελέγχουν τόσο πεζούς όσο και οχήματα που περνούν. Ελέγχουν ουσιαστικά αν έχουν οι οδηγοί μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και αν κρατάνε το πιστοποιητικό που πρέπει να δικαιολογεί ουσιαστικά τη μετακίνησή τους αυτή την ώρα. Να σου πω, Ανδρέα, ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέχρι να έρθουμε από το σταθμό εδώ στη Λίδρα, αν είδαμε μετρημένα κυριολεκτικά 5 οχήματα. Τα πιο πολλά οχήματα που είχαμε εντοπίσει στο δρόμο ήταν περιπολικά, ενώ φτάνοντας εδώ στο σημείο της Λίδρας είδαμε μια εικόνα που πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί. Εδώ μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Λευκοσίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, για να μας πει ποια είναι η εικόνα, η σημερινή, αν θέλετε, εικόνα, κύριε Γιορκάτση. Για λόγους ασφαλείας να σας δώσω το μικρόφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες σας. Από χθες το απόγευμα αναρχίσαμε την επιβολή και υλοποίηση των μέτρων του διατάγματος. Έχουμε περιφράξει ή κλείσει ή σηματοδοτήσει όλους τους δημόσιους ή χώρους, πάρκα, παιδότοπους. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή τα πάρκα είναι πάρα πολλά, μαζί με την Υπηρεσία Τροχονόμων του Δήμου, οι οποίοι περιπολούν τα διάφορα πάρκα 2 με 3 φορές την μέρα, γίνονται συστάσεις εάν υπάρχει κάποιον άτομο που επέλεξε παρά τις προειδοποιήσεις να βρίσκεται εκεί να φύγει. Είχαμε κάποια πολύ μικρά προβλήματα το πρωί εδώ στην πλατεία και σε κάποιους δρόμους, αλλά με τη συνεργασία της αστυνομίας, τους οποίους ευχαριστούμε, όλα τα μέλη της και των τροχονόμων του Δήμου και των φρουρών της εταιρείας που φρουρεί την Πλατεία Ελευθερίας, και αυτούς τους ευχαριστούμε. Πολύ ευγενικά έγιναν συστάσεις και τα άτομα αποχώρησαν. Συστάσεις και όχι καταγγελίες. Συστάσεις. Η εικόνα που έχουμε δει, δηλαδή υπάρχει αρκετή αστυνομική δύναμη, μια εικόνα, κύριε Γιορκάτση, που εμείς πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό θα επικρατήσει και τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυτά τα μέλη της δύναμης, αυξημένα μέλη της δύναμης, τόσο και τροχονομία, όπως είπατε και εσείς, και η ιδιωτική εταιρεία που φρουρεί την πλατεία. Θα είναι όλο το 24ωρο εδώ. Φυσικά και δεν μπορώ να απαντήσω για τα θέματα της αστυνομικής δύναμης Κύπρου. Από εμπειρία που έχω σε συνεργασία μαζί τους είναι ότι είναι υπεύθυνοι και σίγουρα θα βρίσκονται επί το έργο. Όσον αφορά την τροχονομία του Δήμου, καθ' όλη τη διάρκεια του lockdown θα περιπολεί τους διάφορους δημόσιους χώρους του Δήμου. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στον Νικόλα.